Πλάνα που κατέφθασε ουσιαστικά στη χώρα, νάτι, η κυβωτός αυτή για τους αιτητές ασύλου. Τι είναι αυτό, Ρισάκ? Πολύ σωστά το λες. Τώρα, εδώ πρέπει να σου πω ότι η μερίδα του βρετανικού τύπου, όπως το είπες και εσύ, την αποκαλεί πλωτή φυλακή. Το Υπουργείο Εσωτερικών, βέβαια, το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, αρνείται ότι πρόκειται για κάτι τέτοιο, επισημένοντας ότι οι επιβάτες του, αυτοί οι οποίοι φιλοξενούνται εκεί, εν πάση περιπτώσει, είναι ελεύθεροι να έρχονται και να φεύγουν όταν το επιθυμούν. Τώρα, όντως είναι ένα τεράστιο πλοίο, όπως το βλέπουμε στα φάρμα. Ένα λεπτό, Ισάκ, για να καταλάβω λίγο. Πώς θα έρχονται και θα φεύγουν με αυτό το πράγμα μέσα στη θάλασσα, κυροβολημένο? Γιατί αυτό πιάνει λιμάνι. Θα είναι δεμένο στο λιμάνι, δηλαδή. Ναι, ναι. Οπότε έχουν τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνουν. Βέβαια, τώρα εδώ, να πούμε μια πολύ σημαντική λεπτομέρεια, ότι υπάρχει και ένας φράχτης στο λιμάνι, οπότε ελέγχεται ποιοι μπαίνουν και ποιοι βγαίνουν. Ναι. Και όπως είπε και η κυρία Πάλκ, η οποία είναι η αναπληρώτρια διευθύντρια για τη στέγαση ασύλου εδώ στην Βρετανία, οι άνθρωποι που έχουν κατασταθεί μέσα σε αυτό το πλωτό καράβι, σε αυτό το πλωτό ξενοδοχείο, σε αυτή την πλωτή φυλακή, ναι, που καθένας θα το ονομάσει όπως εκτιμά ότι πρέπει, ναι, να ονομαστεί, έχουν ένομο συμφέρον να μην φύγουν ποτέ, γιατί έτσι, γιατί σε διαφορετική περίπτωση το αίτημα ασύλου τους μπαίνει σε κίνδυνο. Δηλαδή μπορεί να μην διεκπαιδευτεί ποτέ. Σε αυτό, να πούμε, μένουν λοιπόν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αιτηθεί άσυλο. Το καράβι αυτό βρίσκεται στη Νότια Αγγλία, κοντά στο Πόρθμουθ, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Και όπως είπες και εσύ, έχει προκαλέσει έντονη κριτική σε μεγάλη μερίδα του Βρετανικού τύπου, με το Υπουργείο Εσωτερικών, μάλιστα, να αρνείται ότι πρόκειται για πλωτή φυλακή. Έχεις υπόψη σου το σκεπτικό κάτω από το οποίο δεν φτιάχτηκε ένα κτίριο, έστω λιόμενο τέλος πάντων, και φτιάχτηκε αυτό το πλωτό πράγμα τέλος πάντων για εξοικονόμηση χώρου, γίνεται? Γιατί αυτό φαίνεται πιο ακριβό από το να χτίσεις ένα κτίριο. Αυτό που καταλαβαίνω, χωρίς να είμαι σίγουρος, είναι ότι ήταν θέμα πρακτικό. Ότι ήδη υπήρχε κάτι τέτοιο και, ναι, για αυτόν τον λόγο φιλοξενούνται οι άνθρωποι σε αυτό το καράβι, σε αυτό το κλείο. Ναι. Ξέρουμε αν θα μετακινείται από λιμάνι σε λιμάνι για να εξυπηρετήσει ανάγκες αναλόγους πόλεως? Όχι. Καταλαβαίνω πάλι ότι δεν θα μετακινείται, θα βρίσκεται σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, αν δημιουργηθούν προβλήματα και αν οι κάτοικοι διαμαρτυρηθούν, πιθανότατα να χρειαστεί να μετακινηθεί. Αλλά αυτές είναι λεπτομέρειες οι οποίες ακόμα πρέπει να ξέρουμε. Σωστά. Δεν τις ξέρουμε. Ξέρουμε πόσο κόσμο χωράει μέσα αυτό το πράγμα? Εάν δεν κάνω λάθος, χωράει γύρω στους 500 ανθρώπους. Μάλιστα. Ισάκ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι εντυπωσιακά και τα πλάνα που βλέπουμε. Δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο να συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα επανέλθουμε προφανώς. Αλλά θα μείνουμε στο θέμα για την ώρα. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Νικόλα Ιωαννίδη.